Λοιπόν, κυρία Πρόεδρε, πρώτα να θυμίσω στο σώμα ότι δεν θα είχαμε αυτή τη συζήτηση αν δεν είχαμε το συγκεκριμένο άρθρο 86 του Συντάγματος, το οποίο περιγράφει το πώς γίνονται αυτές οι διαδικασίες. Και αυτό το άρθρο του Συντάγματος, όπως και ο νόμος περί ευθύνης υπουργών, έχουν υπογραφή και ονοματεπώνυμο, υπογραφές και ονοματεπώνυμα και πολιτικές. Δεν θα είχαμε αυτή τη συζήτηση. Έχουμε αυτή τη συζήτηση ακριβώς επειδή προκύπτει από το άρθρο 86 του Συντάγματος και από το νόμο περί ευθύνης του υπουργών. Πρώτο είναι αυτό. Δεύτερο. Το δεύτερο θέμα είναι ότι από πουθενά δεν προκύπτει ότι η εκκίνηση της διαδικασίας της προκαταρκτικής εξέτασης από Ειδική Επιτροπή της Βουλής χρειάζεται αναλυτικό κατηγορητήριο. Ίσα-ίσα αυτό θα προκύψει στην δεύτερη φάση, στη φάση δηλαδή του πορίσματος της προκαταρκτικής επιτροπής. Αυτό δηλαδή το οποίο γίνεται εδώ έχει τη θέση και προσομοιάζει με την έγκληση, με τη μήνυση ή άλλες μορφής καταγγελίας, αναφοράς κλπ. Έτσι ακριβώς είναι δομημένη και η πρόταση της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Όλα τα άλλα, περί συγκάλυψης, περί σκευωρίας και όλα αυτά τα οποία ακούγονται μέσα σε αυτή την αίθουσα, απλώς και μόνο επιχειρούν να βάλουν διαδικαστικά τερτύπια στο να προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Και όλοι αυτοί οι οποίοι θέλουν πράγματι να έρθουν όλα στο φως, δεν θα έπρεπε να ισχυρίζονται αυτά που ισχυρίζονται. Επιπλέον δύο ακόμη στοιχεία. Το πρώτο στοιχείο, το είπε και ο εισηγητής μας πριν, ο κύριος Παρασκευόπουλος, είναι ότι πρέπει να διασφαλίζεται η μυστική ψηφοφορία. Δεν μπορεί να διασφαλιστεί με άλλο τρόπο. Εκτός εάν υπάρξει σαφής δήλωση των εμπλεκομένων, των αναφερομένων, που είναι εν ενεργεία βουλευτές και αυτή καταγραφή στα πρακτικά της Βουλής, οπότε τότε να δούμε τι ακριβώς. Όχι να δούμε αυτό που λέει η αξιωματική αντιπολίτευση, μία κάλπη για το ναι ή όχι στην προκαταρκτική, αλλά θα μπορούσαμε πιθανά να δούμε ένα ψηφοδέλτιο όπου να περιλαμβάνονται τα ονόματα τα οποία αναφέρονται στο αίτημα της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας με τα ονόματα ναι, παρόν, όχι. Και τα πιθανά αδικήματα. Από εκεί και πέρα υπάρχει και ένα δεύτερο πράγμα το οποίο επισήμανε και ο Πρόεδρος της Βουλής και θέλω να το επισημάνω και εγώ. Πώς από τα πριν θα προσδιοριστεί ποιοι θα παραπεμφθούν στην προκαταρκτική, στην ειδική αυτή κοινοβουλευτική διαδικασία, στη διαδικασία της προκαταρκτικής. Πώς μπορεί από πριν να αποκλειστεί ότι κάποιος ενδεχομένως ή κάποιοι μπορεί να μην παραπεμφθούν σε αυτή τη διαδικασία. Συνεπώς και κλείνω, κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι απολύτως σαφές ότι κανένα διαδικαστικό τερτύπη, καμιά διαδικαστική τρικλοποδιά που επιχειρείται κυρίως από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή και κατά τούτο εμείς υποστηρίζουμε την πρότασή μας έτσι όπως έχει κατατεθεί, υποστηρίζουμε το περιεχόμενο και την ουσία της πρότασής μας και υποστηρίζουμε βεβαίως και την απόφαση της διάσκεψης των Προέδρων έτσι όπως έχει κατατεθεί από την πλευρά του Προεδρείου και βλέπουμε στη διαδικασία σε σχέση με αυτό που είπαμε εάν πράγματι υπάρξουν σαφείς τοποθετήσεις οι οποίες θα καταγραφούν στα πρακτικά της Βουλής από τους 5 από τους 10 αναφερόμενους οι οποίοι είναι και ενεργεία βουλευτές. Ευχαριστώ πολύ.